Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τον κόσμο που μας ακούει, τι να έχει στο μυαλό του και ποιες αλλαγές θα έρθουν για αυτόν? Κοιτάξτε, συνεχίζεται η υλοποίηση της χάρτας Μητσοτάκη για σταδιακές αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες παρεμβάσεις στο κεφάλαιο μείωση φόρων. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει μία σειρά πραγμάτων. Έχει 12 νέες μείωσεις φόρων, μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, κίνητρα για συγχωνεύσεις, επέκταση φορολογικών κινήτρων για στην περίπτωση των συγχωνεύσεων μικρομεσαίων και μικρών εταιριών, τον εξυγχρονισμό του διοικητικού μοντέλου της ΑΔΕ με την τοποθέτηση των τριών υποδιοικητών, το αφορολόγητο με τα 300 ευρώ το μήνα για τους σερβιτόρους για τα φιλοδορήματα, το γνωστό θέμα που είχε προκύψει, και τις ασφαλιστικές εισφορές. Μέσω πώς, για τα φιλοδορήματα, μέσω του... Ακριβώς. Προφανώς αυτά καταγράφονται. Αυτά καταγράφονται. Κάτι τέλη διαμονής για τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά αυτό πράγματα. Αυτό για τον ένφια, να σταθούμε λίγο σε αυτό, στην έκπτωση για τον ένφια. Ναι, Άννα, αυτό έχει μια προϋπόθεση, κάτι, κύριε Τσαγκάρη. Μια βασική προϋπόθεση. Να έχεις ασφαλίσει το κινητό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, και το μειώνει σε διπλό ποσοστό. Το πάει από 10 σε 20% από το 2025 για τις κατοικίες των φυσικών προσώπων, mm-hmm, και για αξία μέχρι 500.000 ευρώ. Τέλειας φυσικές καταστροφές, δηλαδή πυρκαγιά, σεισμού και πλημμύρα. Αυτό θέλει μια προσοχή, διότι... Και για τα τρία πρέπει να το έχεις ασφαλίσει. Ακριβώς, αν δεν είναι και τα τρία ταυτόχρονα, δεν σε καλύπτει. Πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, τι ασφάλεια θα είναι αυτό? Πόσο κοστίζει το χρόνο για τέτοια ασφάλεια? Δεν νομίζω, δεν είναι υπερβολικό. Δεν ξέρω, υπερβολικό. Όχι, αλήθεια είναι πια, δεν είναι πολύ μεγάλες οι τιμές σε σχέση με το παρελθόν σε αυτό. Δηλαδή, πού κειμένονται αυτές οι ασφάλειες? Νομίζω ότι είναι σε χαμηλό ποσοστό, mm-hmm, γιατί ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος εδώ που τα λέμε δεν είναι τεράστιος. Δηλαδή τέτοια φυσικά φαινόμενα τα οποία να κάνουν καθολική καταστροφή δεν είναι και τόσο συνήθι. Επομένως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της ασφάλισης. Άλλωστε, όταν σου δίνει τη μείωση στον έμφυα, ουσιαστικά είναι, mm-hmm, σαν να σου επιδοτεί ένα κομμάτι αυτής της κάλυψης. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ στην υλοποίηση της φορολόγησης αμοιβής των γιατρών με 22% flat. Τι σημαίνει αυτό? Για κάντε το λίγο έτσι πιο λιανό. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων που έχει δώσει για τους γιατρούς, για τις εφημερίες, mm-hmm, και αυτά φορολογούνται αυτοτελώς με 22% τα έξτρα ποσά και δεν πάνε στη φορολογική κλίμακα. Λοιπόν, άλλο ένα πολύ σημαντικό μια θέμα. Ναι. Κύριε Τσακάρη, μια ερώτηση. Επειδή εχθές γυρνούσα με έναν φίλο μου καλό, ο οποίος έχει ένα από τα μεγαλύτερα φαρμακεία στην Αθήνα, μου έχει πει, επειδή το συζητάμε τώρα για το POS, ότι έχουν μειωθεί δραματικά οι συναλλαγές μέσω POS. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει? Αυτό ισχύει. Ναι. Λέει, εκεί που πρώτη είχα, φορά 80, το εκεί που είχα λέει 80-20, τώρα είναι λέει 50-50. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει, κύριε Τσαγκάρη? Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Δεν έχω τέτοια. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση των POS. Ναι. Είναι όλο ένα σε σχέση με το πρόσφατο, λέμε τώρα σε επίπεδο διμήνου, μηνός, όχι με, ξέρω εγώ, ενός και δύο χρόνων. Δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου, δεν γνωρίζω βέβαια. Μήπως οι συνταξιούχοι χρησιμοποιούν μετρητά, κύριε Τσαγκάρη, δεν ξέρω. Μπορεί να χρησιμοποιούν μετρητά ή μπορεί, επειδή το κομμάτι της συναλλαγής, το υπόλοιπο στην εκτέλεση μιας συνταγής, δηλαδή το ποσοστό που δίνει ο ασφαλιζόμενος σας, είναι συνήθως πιο μικρό σε αξία, μήπως δεν το κάνουν μέσω του POS και το κάνουν με μετρητά. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι υπερθεματίζουν για τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσουν τα χρήματα σε φυσική μορφή. Υπάρχουν και πολλές χώρες στις οποίες η διακίνηση φυσικού χρήματος είναι ιδιαίτερα αγαπημένη διαδικασία. Πρώτη τη Γερμανία, mm-hmm, την Αυστρία, την Ελβετία και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα είναι λίγο να πω κάτι για να κλείσουμε. Αυτό το νομοσχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει κάποιες ανάσες για τον κόσμο. Όποιες, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο κέντημα, θα έλεγα εγώ. Έχει πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είναι και μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, ξεχωρίζω την απαλλαγή του χώρου εισοδήματος για 3 χρόνια για τα ακίνητα τα κλειστά. Σωστό. Που θα, για κίνητρο, ως κίνητρο. Για κίνητρο, και κακώς, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μόνο μέχρι 120 τετραγωνικά. Θα δεν πρέπει μπορώ να είναι και μεγαλύτερο. Βεβαίως, γιατί πρέπει να υπάρχει όριο στα τετραγωνικά? Τι αλλάζει? Στο επόμενο νομοσχέδιο, κύριε Τσαγκάρη, αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα μέτρα είναι πάρα πολύ καλά και λίγα είναι. Θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο γενναία. Επίσης, αναμένουμε την επόμενη, mm-hmm, δράση. Προσέξτε, είναι το νομοσχέδιο που έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
Άρα θα υπάρχουν και επιμέρους τροποποιήσεις και διορθώσεις. Περιλαμβάνει τις μειώσεις στην καταβολή του φόρου εισοδήματος με έκπτωση. Μάλιστα. Για όσους εκπληρώνουν έγκαιρα τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη φορολογική δήλωση, ενώ αποπληρώνουν το ποσό. Ξεκινάει με 4%, 3%, αυτό έπρεπε 2%. Να γίνει. Ήταν, αυτό έπρεπε να γίνει. Ήταν και πάλι άδικο θα τόσο καιρό που γινόταν. Βεβαίως. Ωραία. Τώρα το θέμα είναι, αναμένουμε τα νέα, τα μεγάλα για τον επόμενο χρόνο, που θέλουμε να πιστεύουμε θα περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση, αναδιάταξη της φορολογικής κλίμακας των φυσικών προσώπων, όπως επίσης και μειώσεις στο ΦΠΑ. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα για τα 25. Και ευχόμαστε να τα κάνει σύντομα ο Πρωθυπουργός για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ευχαριστούμε, κύριε Τσακάρη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ και να μας συγχωρέσετε για το λάθος. Να είστε όχι, καλά. Απλά δεν μπορώ να αναφερθώ σε εθνικά θέματα. Αλίμονο, είπαμε. Έκασε το είδος του. Χαιρετούμε.